τουλάχιστον κοινωνικό χώρο, κοινωνικά μέτρα. Προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ήμασταν γερμανοτσολιάδες. Δεν ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ήταν σε έναν κόσμο ο οποίος θα ψήφιζε το Κομμουνιστικό Κόμμα και ήθελε τέλος πάντων να σταματήσει αυτή τη ροή. Είναι όντως, δεν είναι συνθέσιμα τα προγράμματα του ΚΚΕ με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις. Το ΚΚΕ έχει μια εντελώς διαφορετική πολιτική, είναι στον αντίποδα όλων αυτών των πολιτικών που ασκήθηκαν και έχουν τα κόμματα αυτά. Όντως είμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια σε όλη αυτή την πολιτική που υλοποιείται σήμερα, που κύριο στόχο έχει την καπιταλιστική ανάπτυξη. Mm-hmm. Μια νέα κρίση είναι μπροστά μας, η οποία θα φορτωθεί έτσι κι αλλιώς στις πλάτες των ίδιων των εργαζομένων και του λαού. Και το ΚΚΕ θα είναι εδώ και, όπως είπα και προηγουμένως, θα είμαστε αυτοί που θα οργανώσουμε την πάλη του λαού μας ενάντια στην επίθεση που θα δεχτεί για όλα τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Αυτά είναι τα χρεωμένα νοικοκυριά, είτε είναι οι πληστηριασμοί, είτε είναι, αν θέλετε, οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στο ασφαλιστικό και σε όλα αυτά που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, που δεν σταμάτησε, αν θέλετε, αυτή η λογική που λέει ότι το επενδυτικό περιβάλλον έχει αξία και τα κέρδη είναι αυτά που πρέπει να μπουν πάνω από τις ζωές του λαού μας. Εμείς λέμε οι ανάγκες, κυρία Φωτίου, που είναι μπροστά και αυτές θα βάλουμε μπροστά.